Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Simply the best, με Simply the best μας βάζει ο Χρήστος σήμερα. Για την εκπομπή ο Λίμπερο παντού πηγαίνει. Ξεκινάμε εδώ 8 λεπτάκια μετά τις 2, σε αυτήν την ώρα ενημέρωσης καθημερινά 2 με 3. Θα πάμε παρέα ως και τις 3 και σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε, καθώς ξεκινάμε από σήμερα Τρίτη τις εκπομπές αυτήν την εβδομάδα. Με αρκετή θεματολογία, με πλούσια επικαιρότητα, ξεκινάει έτσι αυτή η εβδομάδα από σήμερα Τρίτη, μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αρκετά θεματάκια και μάλιστα πολύ σημαντικά θεματάκια τα οποία προκύπτουν πέρα από τα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο. Πριν από λίγο είχαμε την επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για αλλαγή σελίδας. Μπαίνει σε νέα εποχή το τμήμα μπάσκετ του Δικεφάλου. Περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά θα έχουμε στη συνέχεια και από τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Καθώς είναι έτσι ραγδαίες εξελίξεις, τώρα τρέχει το ρεπορτάζ. Τον είχαμε πριν, θα τον ξαναέχουμε μετά όμως την επόμενη ώρα για όσους δεν πρόλαβαν να ακούσουν. Καθώς έχει αλλάξει η ΕΛΕΚΑ ΕΠΑΚ, όπως είπαμε, ο Γιώργος Καραμάνος θα αναλάβει το management, όπως έχει ανακοινωθεί και επίσημα, με την προοπτική μετά την ολοκλήρωση της επόμενης σεζόν, τη σεζόν 2019-2020, να αναλάβει και το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕΠΑΟΚ. Να ξεκινήσουμε με την ανακοίνωση, η οποία αναφέρει ότι μετά τη συνάντηση που έγινε σήμερα στα γραφεία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, όπου συμμετείχαν ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο πρόεδρος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Κατσαρής, και ο Γιώργος Καραμάνος με τους συνεργάτες του, τον κύριο Πατακό και τον κύριο Χατζηβασιλείου, υπήρξε ταύτιση απόψεων, υπήρξε συμφωνία, και μόλις ολοκληρωθούν τα γραφειοκρατικά και τα διαδικαστικά που απαιτούνται, ο κύριος Καραμάνος θα αναλάβει το management της ΑΣΠΡΟΜΑΒΕΣ ΚΑΕ. Υπάρχουν εξελίξεις και στο θέμα προπονητή. Αναμένεται να υπάρξουν μάλλον. Το όνομα του Φραγκιά είναι αυτό που ακούγεται ως πρώτου υποψήφιο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Καθώς έγινε και ραντεβού με τον Ηλία Παθεοδόρου και δεν βρέθηκε, ουσιαστικά ενημερώθηκε ότι δεν θα συνεχίσουν μαζί δύο πλευρές. Θα τα έχουμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, αφού ξεκινήσουμε πρώτα και με τα υπόλοιπα θέματα για τη επικαιρότητα, καθώς όπως είπαμε ξεκινάει πολύ ζεστά αυτή η εβδομάδα. Τα σημαντικά φυσικά της ημέρας είναι και η σύλληψη του Μισελ Πλατινί, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί από τη γαλλική αστυνομία για την υπόθεση της ανάθεσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, που είχε ανατεθεί στο Κατάρ, η διοργάνωση του Μουντιάλ, σε 3 χρόνια από τώρα. Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος του UEFA ούτως ή άλλως δεν έχει και το καλύτερο όνομα, είναι αλήθεια, έχει μπλεχτεί και σε άλλα σκάνδαλα στο παρελθόν. Και σήμερα έρχεται αυτή έτσι, η είδηση της σύλληψής του, για να έτσι, αμαυρώσει ακόμη περισσότερο το όνομά του. Ενώ κυκλοφόρησε και στα social media πολύ έντονα μια δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από περίπου ένα μήνα, όπου τον είχε χαρακτηρίσει ως ποδοσφαιρικό του ίδαλμα, τον έφαγε τον άνθρωπο, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, όπως είπαμε, για όπως αποδείχθηκε παράτυπη πληρωμή 1,7 εκατομμύρια ευρώ στον Σεπ Μπλάτερ. Αυτή ήταν η παλιά υπόθεση. Τώρα ερευνάται, έχουν γίνει έρευνες, έχει συλληφθεί. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση, για να δούμε αν θα τιμωρηθεί και ποια θα είναι και η ποινή του. Πάντως το όνομά του αμαυρώνεται συνεχώς ο Μισελ Πλατινί και μένει να φανεί τι θα προκύψει, διότι πρόκειται και για μια διοργάνωση όχι που έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά που είναι να γίνει σε 3 χρόνια από τώρα. Και αν αποδειχθεί ότι με δόλιο τρόπο ανατέθηκε το Μουντιάλ στο Κατάρ 2022, δεν ξέρω τι εξελίξεις μπορεί να έχουμε όσον αφορά και τη διοργάνωση του Μουντιάλ την επόμενη τριετία. Τι λες να τους έδωσε, ρε Χρήστο, για να... Τι λες να έδωσε για να δώσει το Μουντιάλ στο Κατάρ, και γιατί να το δώσει στο Κατάρ όμως? Προφανώς για να βάλει το ποδόσφαιρο και εκεί. Τέλος πάντων, είναι πολλά αυτά που παίζονται σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Σήμερα είναι και μια δυσάρεστη επέτειος. 7 χρόνια συμπληρώνεται από το θάνατο του Αλκέτα Παναγούλια. Τον Ιούνιο, 18 Ιουνίου του 2012, είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Και για να περνάμε σιγά σιγά και στα του Άρη, καθώς σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Παδόπουλο, να δούμε και τα μεταγραφικά στους κιτρινομαυρούς, να δούμε τι γίνεται εκεί. Περιμένουμε άφηξη ντέγε. Αύριο είναι και η κλήρωση στις 2 το μεσημέρι, εδώ την ώρα της εκπομπής, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου συμμετέχουν οι κιτρινομαυροί. Μάλιστα, ο Θόδωρος Καρυπίδης θα πάει από σήμερα στην Ιόν της Ελβετίας, στην πρώτη του έτσι, ευρωπαϊκή εμπειρία με τον Άρη, ο κ. Καρυπίδης, για να μπουν σιγά σιγά και οι κιτρινόμαυροι σε κλίμα Ευρώπης. Σήμερα στις 3 έχει και διοικητικό συμβούλιο η Super League, διοργανώνει την αρχή του πρωταθλήματος, θα συνεδριάσει με σημαντικά θέματα, να δούμε τι θα προκύψει από αυτά βέβαια, τι αποφάσεις θα πάρθουν σε αυτό το ΔΣ, που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση του ετήσιου συνοπτικού προγράμματος για τη νέα σεζόν, το πρόγραμμα δηλαδή του νέου πρωταθλήματος,
η κλήρωση του πρωταθλήματος, τα θέματα του αθλητικού νόμου, ολοκλήρωση συμβάσεων χορηγίας με τη Σουρωτή και το Μακεδονία Παλάς, χορηγικά θέματα αγώνων και γηπέδων, εξωαγωνιστικές εκδηλώσεις, εντάξει, αυτά δεν είναι και τόσο σημαντικά. Θα επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος νέων K19, το οποίο κατέκτησε ο ΠΑΟΚ. Αλλά τα σημαντικά είναι σαφώς που περιμένουμε, περιμένει και ο κόσμος να μάθει για την κλήρωση και για το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος, το οποίο θα έχει και άλλη μορφή, έτσι, εφόσον δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Θα πάμε και πάλι σε play-off από τον πρώτο ως τον έκτο για το πρωτάθλημα, από τον 8ο ως τον 14ο, αν κάνω λάθος, ναι, με βάση και την αναδιάρθρωση θα έχουμε 14 ομάδες χρόνου. Οπότε όλα αυτά είναι που απασχολούν και που περιμένει να μάθει ο κόσμος, να μάθουμε και όλοι εμείς τι θα γίνει με το πρόγραμμα, τι θα γίνει με την κλήρωση, για να μπούμε σιγά σιγά έτσι και σε πιο, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά σιγά σιγά και οι ομάδες θα ξεκινήσουν. Ήδη είπαμε, ο Άρης αύριο, πέρα από το ότι περιμένει την κλήρωση, ξεκινάει και τις προπονήσεις του. Αύριο είναι στις 6 το απόγευμα η πρώτη συγκέντρωση και η πρώτη προπόνηση των Κιτρινών Μαύρων. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε πιο έτσι, αγωνιστικούς ρυθμούς. Το Copa America που είναι σε εξέλιξη και αυτό μας κρατάει έτσι αυτό το καλοκαίρι, μιας και δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε ούτε Μουντιάλ ούτε Euro. Χθες βράδυ η Χιλή κέρδισε με το εμφαντικό 4-0 την Ιαπωνία. Η Χιλή που θυμίζουμε ότι είναι κάτοχος τροπέου από το 2016, το επαιτειακό Copa America που είχε γίνει τότε για τα 100 χρόνια του θεσμού. Σήμερα το βράδυ, αν θέλετε, μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα, Τετάρτη, υπάρχουν δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα. Βολιβία-Περού στις 12.30 και το καλό μάτς της διοργανώτριας Βραζιλίας με τη Βενεζουέλα είναι στις 3.30 για τους πολύ ξενυχτίδες, για αυτούς που αντέχουν μέχρι το πρωί ή όσους ξυπνούν πολύ νωρίς, πιθανώς που θα μπορέσουν να πάρουν μια γεύση από τη Σελεσάο, την διοργανώτρια Σελεσάο που στην πρεμιέρα κέρδισε με 3-0. Θέλει άλλη μια νίκη τώρα να σφραγίσει και την πρόκριση και να αρχίσει να στρέφεται στα νοκάουτ, στα προημιτελικά, χωρίς να έχει εντυπωσιάσει πάντως με πρωταγωνιστή τον Κουτίνιο. Να δούμε σήμερα αν θα βγάλει άλλους πρωταγωνιστές. Μιας και τα λέγαμε για την Βραζιλία μόλις τώρα, αυτός που λείπει από το Copa America, που θα τον ήθελαν να τους οδηγήσει ως τον τρόπο, αλλά δεν είναι καν εκεί λόγω τραυματισμού, ο Νέιμαρ, είναι και το πρόσωπο της ημέρας στα μεταγραφικά σενάρια στο διεθνή χώρο, καθώς παίζει έντονα το σενάριο, υπάρχει έντονη φημολογία για επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα. Μάλιστα, όπως γράφεται, η Μπάρτσα δίνει 100 εκατομμύρια συν 3 ποδοσφαιριστές για να τον πάρει από την Paris Saint-Germain, η οποία θυμίζουμε τον είχε αγοράσει έναντι 220 εκατομμυρίων ευρώ, κάνοντας το ρεκόρ τότε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα σενάρια θα δούμε πολλά από εδώ και πέρα όσο προχωράμε και μέσα στο καλοκαίρι και στο διεθνή χώρο για τα μεταγραφικά. Πάμε εμείς όμως τώρα στα δικά μας εδώ, στα δικά μας σενάρια, μεταγραφικά και όχι μόνο. Να ξεκινήσουμε με τα του Άρη, να καλησπερίσουμε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Τι γίνεται, Νίκο? Καλή εβδομάδα κιόλας. Μια ξεκινάμε από σήμερα. Για τρίτη, ναι, καλή εβδομάδα. Γεμάτη εβδομάδα για τον Άρη αυτή την στιγμή ουσιαστικά από σήμερα. Με αρκετά ζητήματα τα οποία είναι στην ατζέντα της ομάδας, με αφίξεις, μεταγραφές, κληρώσεις. Νομίζω ότι στην ουσία η χρονιά για τον Άρη ξεκινάει και αυτή την εβδομάδα με όλα αυτά τα οποία έχει και κυρίως με την πρώτη προπόνηση της ομάδας που θα γίνει αύριο. Το απογευματάκι στο Κλεάντζε Κελίδης, και κλεισμένο το θύρον βέβαια, μην περιμένει ο κόσμος να πάει να δει τώρα την ομάδα. Που και ποια ομάδα, γιατί 10-11 ποδοσφαιριστές θα είναι το πολύ αυτή που θα είναι αύριο στην πρώτη. Ναι, ούτε εντάξει. Διπλό δεν βγάζουν δηλαδή. Διπλό σίγουρα. Λίγο τρεξιματάκι. Μάλλον να το χωρίσουν το γήπεδο. Ναι, βγάζει. Εντάξει, λίγο τρεξιματάκι. Να γνωρίσουν λίγο με τα νέα πρόσωπα κυρίως του τεχνικού team. Άλλοι έχουν εξτρά άδεια, δηλαδή οι διεθνείς και αυτοί που παντρεύονται. Νίκο, στο τεχνικό team έχουν αλλάξει 3 πρόσωπα, αν θυμάμαι καλά. Είναι ο κύριος Ράντος. Ο κύριος Ράντος και ο κύριος Βαρδάκης. Σωστά. Ναι. Και ο Γιάννης Οράλης, ο γιατρός. Mm-hmm. Και θα έχουμε νομίζω και άλλους που θα μπουν, κυρίως στο ιατρικό team, μέσα στο επόμενο διάστημα. Εκεί είναι τα νέα πρόσωπα περισσότερο. Νέα πρόσωπα μεταγραφικά δεν θα έχουμε αύριο, αλλά θα έχουμε σίγουρα τις επόμενες ημέρες, γιατί περιμένουμε και τον Ντουάρτε να έρθει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα κατά πάσα πιθανότητα. Θα είναι mm-hmm. εδώ. Και όποιος άλλος συμφωνήσει με τον Άρη και είναι στην ομάδα την νέα σεζόν. Αύριο έχουμε και την κλήρωση του Europa League στις 2. Εδώ μαζί. Θα βγεις για σχόλιο μόλις μάθουμε αντίπαλο. Εγώ το αρχικό μου πλάνο ήταν να ξέρεις να έρθω μαζί στο στούντιο. Α, ακόμη καλύτερα. Μέρη, αλλά επειδή εκείνη την ώρα μάλλον θα έρχεται το Ιντέγε στη Θεσσαλονίκη. Α, θα πας αεροδρόμιο.
Μάλλον θα χρειαστεί να πάμε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ναι, γιατί φτάνει αύριο το μεσημέρι ο Νιγηριανός. Αν δεν το έχει ανακοινώσει και πάει θα το ανακοινώσει εδώ και με 2 ώρα άφηξης του παίκτη. Mm-hmm. Στην Ελλάδα φαντάζομαι θα έχει κόσμο. Ναι, είναι λίγο διαβολομέρα αύριο. Όλα μαζί πέφτουν, κλήρωση, ντέγε, προπόνηση. Έχει και το απόγευμα την προπόνηση, κάθε το θα χώσουμε το απόγευμα. Άντε, εσύ είπε, έχεις 2-3 εκπομπές, θα δούμε ποιο θα βάλουμε το απόγευμα τώρα. είναι αύριο διαβολομέρα για τον Άρη, μπαίνει κανονικά σε ρυθμούς. Σε μια εβδομάδα βέβαια που πέραν όλων των άλλων, αυτών των οποίων αναφέραμε, περιμένουμε και τα μεταγραφικά, γιατί εκκρεμεί η απόκτηση του εξτρέμ και του κεντρικού αμυντικού. Με τον Ρόουζ ακόμα δεν έχει κάτι. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα έχει και κάτι. Τι εστί Βιλανουέβα να μας πεις, μιας και αναφέρεσαι στο Στόμπερ. Κοίτα, ο συγκεκριμένος είναι κιόλας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται, είναι με την εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή στο Κόπα Αμέρικα, έτσι. Ναι. Με την εθνική ομάδα της Βενεζουέλας, Βενεζουελάνος. Ναι. Είχε ποτέ ο Άρης Βενεζουελάνο? Δεν νομίζω. Ο Χρήστος Κιός θα μας πει, μπα ούτε εκείνος θυμάται, μάλλον δεν είχε. Άμα δεν θυμάται ο Χρήστος δεν είχαμε. Δεν είχε σίγουρα. Είναι ο αντίστοιχος ο Τρίτας Καλάκης του Άρη. Έτσι. 26 χρονών, 1,92, αριστερό πόδι. Είναι κάτι το οποίο το θέλουν οι άνθρωποι του Άρη. Δηλαδή να αποκτήσουν ένα στόπερ αριστεροπόδαρο. Αφού πρώτα παίξαν τον αριστεροπόδαρο χαφ που ήθελαν, δηλαδή τον Ντουάρτε. Είναι μια καλή περίπτωση, δύσκολη περίπτωση, με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Δεν ξέρω αν τελικά θα προχωρήσει, αλλά ότι υπάρχει στη λίστα του Άρη τη συγκεκριμένη στιγμή είναι δεδομένο. Χωρίς όμως για την ώρα να προκρίνεται κιόλας. Mm-hmm. Η συγκεκριμένη, γιατί υπάρχουν πολλοί. Και στον Άρη θέλω να κάνω την καλύτερη δυνατή επιλογή όσον αφορά τον παίχτη που θα πλαισιώσει το Βέλε. Μάλιστα. Εντάξει, γιατί είναι και μια θέση στην οποία εκεί, από εκεί χτίζονται οι ομάδες, έτσι. Ναι, κοίτα, από εκεί χτίζονται οι ομάδες και γενικότερα ο Άρης στις κινήσεις βασικών που έκανε και θα κάνει. Θέλει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το περιθώριο του λάθους. Γιατί είναι θέσεις στις οποίες θα αποκτηθούν παίχτες κλειδιά και παίχτες για τους οποίους θα παρενθούν και κάποια χρήματα παραπάνω. Ναι. Άρα θέλουν να το ψάξουν και πολύ. Την ώρα βέβαια που περιμένουμε να δούμε αν θα πάει και για δεύτερο κλειδικό του Άρης, γιατί εντάξει περιμένουμε τον Ρόουζερ και τόσες μέρες. Δεν ξέρω και ακόμα δεν βγαίνει από τον Άρη κάτι όσον αφορά το αν θα κάνουν πίσω ή αν θα συνεχίσουν να περιμένουν τον Γάλλο κάποια 24 ώρα ακόμα. Μια παραλία όπου αγωνίστηκε πέρυσι ο Μαντσίνη, φαίνεται ότι η ομάδα του Μπορντό, από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον και σε δημοσιεύματα πρόσφατα, θα κάνει μια προσπάθεια να μειώσει το μπάτζετ της και μάλιστα σε δημοσίευμα του France Football γίνεται αναφορά και στον Άρη και την περίπτωση του Μαντσίνη, αναφέροντας ως πιθανό το ενδεχόμενο ο παίχτης να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των κυτρινόμαυρων. Παραμένει στις επιλογές του Άρη 23χρονος μεσοεπιθετικός. Νομίζω ότι και αυτή είναι μια υπόθεση που μέσα στα επόμενα 24 ώρα είναι πιθανό να έχουμε εξελίξεις. Θα ξεκαθαρίσει. Μάλιστα, ωραία. Μπαίνουμε σιγά σιγά έτσι όλο και περισσότερο σε ρυθμούς. Ο Καρυπίδης από σήμερα έχει φύγει η Ελβετία. Το απόγευμα. Το απόγευμα φεύγει. Πάει στην Ιόν για την κλήρωση. Πρώτη είναι και αυτό κάτι καινούργιο. Ναι, πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία θα είναι, έτσι. Για έναν άνθρωπο που ανέλαβε την ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική, έστω και αν μιλάμε για δεύτερο προβληματικό γύρο, νομίζω ότι είναι κάτι που το περίμενε και τον κάνει λίγο να αισθάνεται δικαιωμένος. Ναι, σίγουρα. Το ότι θα δώσει με τον Άρη μετά από 4 χρόνια στην ομάδα το παρόν σε μια ευρωπαϊκή κλήρωση, στις 2 αύριο. Έχει αναχωρήσει ήδη από το πρωί ο άνθρωπος που θα το συνοδεύσει αύριο στην κλήρωση, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Άρης, ο Παντελής Ζουμπούλης. Θα βρεθεί το απόγευμα το βράδυ στην Ιόν και ο Καρυπίδης και αύριο μαζί θα είναι στην κλήρωση 2 η ώρα. Μάλλον θα μάθουμε πιθανούς αντιπάλους. Μάλλον για ζευγάρι πάμε. Είναι η αλήθεια. Πολλοί αντίπαλοι. Είχαμε και ένα θετικό θέμα χθες στο Λαμπαουτάρι, σε μια βεμπενταριά ομάδες είναι. Από 3 διαφορετικούς γύρους, πρώτο προκριματικό και δεύτερο προκριματικό. Και περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η κληρωτίδα. Εγώ θέλω Κύπρο, πάντως. Κύπρο, γιατί έτσι? Για να πάω. Ναι, γιατί θα μου πεις δεν έχει τώρα και άλλες χώρες στην καρδιά της Ευρώπης για να πας, αλλά... Όχι, εγώ έχω ένα λόγο να πάω εκεί πέρα παραπάνω, γιατί είμαι και από εκεί κιόλας κατά το ίμιση, άρα... Σωστά. Νομίζω ότι είναι καλό. Κοίτα, δεν έχει αντίπαλο φόβητρο για τον Άρη. Ναι, σε αυτό το γύρο, ναι. Περισσότερες ομάδες είναι πολύ υποδιέστερες.
πολύ ποδέστερες του Άρη, όλες είναι στα μέτρα του και παραπάνω, εντάξει, δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος, κάποιο καλό όνομα, ας πούμε, δυνατό. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αποφύγει ο Άρης είναι ομάδα από πρωτάθλημα που παίζεται ήδη εδώ και 2-3 μήνες, γιατί είναι πολλά αυτά. Είναι αρκετά βασικά αυτά που παίζονται. Ναι, Σουηδία, Εσθονία, πιο έτοιμο είναι αρκετά. Αντίπαλο απέναντι, ναι. Ναι, που πάλι δεν μιλάμε για δύσκολους αντιπάλους, αλλά και πάλι όταν ο αντίπαλος έχει αγωνιστικό ρυθμό καλύτερο από σένα και παίζει εδώ και 3 μήνες, σίγουρα είναι ένα πλεονέκτημα για αυτόν. Ναι, άρα ο Άρης θα ήθελε να αποφύγει τις συγκεκριμένες χώρες. Σίγουρα, ναι. Να δούμε αύριο το μεσημέρι. Θα έχουμε τουλάχιστον μια πρώτη εικόνα ότι ή τον έναν ή τον άλλον που πρόκειται να πέσει. Και εντάξει, θα υπάρχει και φαβορί στο ζευγάρι. Οπότε κάτι θα έχουμε να συζητάμε. Σίγουρα, ξέρεις τα προφίλ, να είσαι έτοιμος για όλα. Αλλά τι να ετοιμάσεις από τώρα, όταν λες είναι 70 οι ομάδες, τι να ετοιμάσεις. Κοίτα, δεν μπορείς, κοίτα, από πριν δεν μπορείς να ετοιμάσεις. Τώρα αύριο που θα γίνει κλήρωση και θα προκύψουν 1-2, τότε ναι, μπορεί να. Ενώ στην περίπτωση του ΠΑΟΚ που έχει 6 πιθανούς αντιπάλους, τα έχεις όλα έτοιμα και αμέσως δίνεις στον κόσμο αυτό που περιμένει. Αλλά έχεις ετοιμάσει ήδη. Όχι από τώρα, αλλά θέλω να σου πω, όταν είναι 5-6 πιθανοί αντίπαλοι, πέρσι ο ΠΑΟΚ μπήκε στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League και είχε Άγιαξ ή Βασιλεία. Ήταν οπότε πολύ εύκολο αυτό. Και ετοιμάζει τον ένα τον άλλο. Και στον ΠΑΟΚ θέλανε τον Άγιαξ, Γιώργο. Ναι, πήραν και δηλώσεις. Ναι, ναι, κάποιοι ζητούσαν τον Άγιαξ. Φέτος δεν νομίζω να έχουν τέτοια επιθυμία. Όχι. Ωραία, Νίκο. Οπότε θα τα πούμε αύριο με την κλήρωση με τον αντίπαλο. Καλή σου συνέχεια, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, Γιώργο, επίσης. Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Παδόπουλο, περισσότερα φυσικά και στις 5 στο All About Aris On Air και πολλά περισσότερα και από αύριο που είναι πολύ γεμάτη αυριανή ημέρα για τον Άρη, όπως μας τα είπε και ο Νίκος, με την κλήρωση στις 2 για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Στη συνέχεια είναι η άφιξη του Ιντέγε κάπου εκεί στο μεσημεράκι, ο οποίος θα έρθει εδώ να ολοκληρώσει και τις τελικές επαφές, να υπογράψει και το συμβόλαιο του μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας, για να κλείσει θετικά και αυτή η μεταγραφή για τους κυτρινομαυρούς, η σπουδαιότερη ίσως. Να δούμε, θα ακολουθήσει και κάτι καλύτερο βέβαια. Θα ακολουθήσει το απόγευμα και η πρώτη προπόνηση ομάδα στις 6, όπου και από εκεί φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και εδώ στον Λίμπερο. Για να κλείσουμε με τα του Άρη, υπάρχει μια συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή των Κιτρινομαυρών, τον Κώστα Βζούκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Πάει Άρης, έδωσε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του πρώην παίκτη της ομάδας. Αυτά είναι τα δυσάρεστα. Διαβάζω τώρα. Έτσι, σε κυτρινό μαύρο κλίμα να παραμείνουμε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει ανανεώσει τη συνεργασία της με τον Λουσιέν Φαβρ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Φαβρ, ο οποίος είναι προπονητής που σε όλες τις ομάδες στο παρελθόν υπήρχαν σοβαρά παραδείγματα για το πόσο δεύτερο γύρο κατέρεαν οι ομάδες του, ενώ ξεκινούσαν εντυπωσιακά την πορεία τους. Κάτι αντίστοιχο έγινε και φέτος στην Ντόρτμουντ, που στον πρώτο γύρο έχει ξεφύγει ακόμη και με σύν 7, σύν 9 από την Μπάγερν. Και κατάφερε τελικά να απολύσει αυτή τη διαφορά και να χάσει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, παρά το ότι χάθηκε έτσι ο τίτλος, οι Βεσφαλοί τον κρατούν για τα επόμενα 2 χρόνια. Του δίνουν νέο διαιτές συμβόλαιο. Προφανώς έμειναν ικανοποιημένοι από το πρώτο μισό της σεζόν και από το ποδόσφαιρο που έπαιξε η ομάδα. Και βασίζονται, θέλουν να χτίσουν κάτι μαζί του. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο πρώτο μισό της εκπομπής ο Λίμπερο Παντού, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε στο διαλυματάκι. Θα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τις εξελίξεις στην ΚΑΕΠΑΟΚ, για την αλλαγή σελίδα στο διοικητικό, την ανάληψη των ενίων από τον κύριο Καραμάνο, τις εξελίξεις και στο θέμα του προπονητή, με τον Φραγκιάνα είναι ο πρώτος υποψήφιος. Θα μας τα πει ο Νίκος Μασχαβίτης αναλυτικότερα στη συνέχεια μετά το break. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα δούμε τι συμβαίνει και στα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, όπου και εκεί υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια και όχι μόνο. Με το όνομα του Ισμαήλ Σίλβα από χθες βράδυ να είναι στο προσκήνιο, καθώς όπως φαίνεται θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Τους Σέρβους να γράφουν για τον Γκάνιας και τον Ερυθρό Αστέρα. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Λίμπερο Παντού, μέρος δεύτερο. Παρέα θα πάμε έως και τις 3. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, ο Χριστός και ως τη ρύθμιση του ήχου. Και βάλαμε στην παρέα μας και τον Νίκο Μοσχοβίτη. Τι έγινε, ρε παιδιά? Τι γίνεται μια σήμερα? Μια μέρα έρθαμε πρωί στο ραδιόφωνο και έχει γίνει πανηγύρι. Μονοπολεί το ενδιαφέρον η είδηση. Βέβαια. Κοίταξε. Εντάξει, τα είπαμε και πριν από λίγο για όσους συνδέθηκαν τώρα. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια άλλη κατάσταση πλέον. Με τον κύριο Καραμάνο να αναλαμβάνει σε πρώτη φάση τη διαχείριση της ΚΑΕ. Στην πορεία θέλει και το κάτι άλλο που αφορά το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, αλλά ας μείνουμε σε αυτό που γίνεται τώρα, που έχει να κάνει με το management, ας το πούμε έτσι, της ΚΑΕ
για τη σεζόν 19-20. Είναι μια κουβέντα που είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα μήνα και κάτι με τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Οι δύο τελευταίες συναντήσεις γίνανε παρουσία και του Θανάση Κατσαρή και η σημερινή συνάντηση. Είναι εδώ από το πρωί με δύο συνεργάτες, τον κύριο Καραμάνος. Στην κουβέντα που έγινε με τον κύριο Κατσαρή, ουσιαστικά συμφωνήθηκε το ότι πλέον αναλαμβάνει ο ίδιος την διαχείριση της ΣΚΑΕ και από εδώ και πέρα μένουν τα επόμενα βήματα, έτσι. Αυτό ήταν... με τη διαχείριση, λίγο να το διευκρινίσουμε. Ναι. Θα έχει το είναι κομμάτι. Είναι μια καλή ερώτηση. Θα προσπαθήσω να το διευκρινίσω όσο μπορώ. Τη διοίκηση. Ναι. Θα μιλάμε για διοίκηση πρωτοδικείου πάλι, όπως ήταν ναι, σε πρώτη φάση, κοίταξε. Μένουμε λίγο σε αυτά που έχουν υποθεί δημοσίως και σε αυτά τα οποία ουσιαστικά έχουν γίνει, έτσι. Δηλαδή, στη κουβέντα που έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, που συζητήθηκε το πώς θα είναι η φόρμουλα σε πρώτη φάση της ανάληψης τέλος πάντων της διοίκησης, ήταν αυτή. Ότι ξεκινάει η συγκεκριμένη ομάδα με τον κύριο Καραμάνο επικεφαλής μια διοίκηση πρωτοδικείου, η οποία θα αναλάβει σε πρώτη φάση να τρέξει την ΚΑΕ. Και όταν λέω να τρέξει την ΚΑΕ, η ΚΑΕ πάω και εδώ και πολύ καιρό σχεδόν δεν λειτουργεί. Δεν θα πω υπολειτουργεί, είναι πιο κάτω από εκεί. Ναι. Έχει πολλά ανοιχτά ζητήματα τα οποία θέλουν χρήματα για να τρέξουν. Δεν θέλουν 3 εκατομμύρια ευρώ να μπουν κατευθείαν. Ναι. Έτσι, θα ήταν το ιδανικό να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχουν να κάνουν με δημόσιο, με ΙΚΑ, με οφειλές. Στην ομάδα την περσινή, από την περσινή ομάδα υπάρχουν πάρα πολλές οφειλές. Υπάρχουν οφειλές και από την προπέρσινη ομάδα ακόμα. Γι' αυτό λέω ότι οπότε, όλα αυτά. Σε αυτή τη σεζόν που ο κύριος Καραμάνος θα έχει μόνο το management. Αναλαμβάνει όλα αυτά. Θα βάλει θέματα από την τσέπη του για αυτά. Προφανώς. Είτε βρει χορηγούς, είτε προφανώς. Βρει πηγές εσόδων. Αυτό το οποίο έχει συζητηθεί ουσιαστικά στην προηγούμενη κουβέντα που ήταν και πιο πολύ η ανάλυση του πλάνου του, σήμερα πιο πολύ συζητήθηκε το κομμάτι του, το άμεσο, δηλαδή το αναλαμβάνει τη διοίκηση γιατί έχει να κάνει από εδώ και πέρα. Το πλάνο το αναλύθηκε πιο πολύ στην προηγούμενη κουβέντα. Ουσιαστικά αναλαμβάνοντας το management, να το πω τη διαχείριση στα ελληνικά, να το πούμε έτσι, αναλαμβάνει ο ίδιος και η ομάδα του τα πάντα που έχουν να κάνουν με οφειλές από προηγούμενες χρονιές, τέλος πάντων, ότι υπάρχει ανοιχτό μέτωπο να κάνει την ομάδα της επόμενης σεζόν. Και αφού τελειώσει αυτό το κομμάτι και ουσιαστικά πιστούν όλοι για αυτό το εγχείρημα, και όταν λέω όλοι, εννοώ και τον ΠΑΟΚ σαν οικογένεια και τον ίδιο. Να δει έτσι, ότι αυτό μπορεί γιατί να το κάνει. Ο ίδιος έχει δει ακριβώς. Ο ίδιος γνωρίζοντας πλέον τα πάντα όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, για το οποίο το είχε εκφράσει και πριν πάρει όλα τα χαρτιά ουσιαστικά με τις οφειλές που υπάρχουν, όλα τα έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν το τι και το πώς, και τώρα που τα πήρε και τα ανέλησε, ο ίδιος έχει εκφράσει την σιγουριά ότι δεν είναι πρόβλημα για αυτόν αυτά τα ζητήματα. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάληψη διοίκησης πρωτοδικείου, να το πω έτσι, εμένα μου φαίνεται λίγο, το είπα και πριν, σαν δικλίδα ασφαλείας πάνω κάτω. Δηλαδή, δικλίδα ασφαλείας για όλους. Για τον ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Mm. Τώρα, μακάρι να πάνε καλά αυτή τη χρονιά, να κυλήσει η χρονιά όπως πρέπει. Δηλαδή, και να αποπληρωθούν οι παλιές οφειλές και να γίνει μια ομάδα καλή και ανταγωνιστική. Και από εκεί και πέρα, να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Στην ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρεται για διαχείριση, για management της χρονιάς αυτής και από την επόμενη να μιλάμε για απόκριση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών. Ναι, θα περιμένουμε να το δούμε. Πόσα χρήματα, γιατί ακόμη είναι πολύ ναι, νωρί. Ναι, είναι ερωτηματικό. Ναι. Είναι ερωτηματικό. Γενικά είναι πολλά τα ερωτηματικά όσον αφορά τον κύριο Καραμάνο. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο προσκήνιο εδώ και περίπου δύο εβδομάδες πάνω κάτω, μια μισή εβδομάδα που έγινε γνωστό το όνομά του. Και ξέρεις, φτάνουν πληροφορίες στα αυτιά. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για κάτι. Ναι, υπάρχει περίπτωση να μιλήσει, να δώσει μια συνέντευξη τύπου τώρα, εφόσον υπάρχει μια κουβέντα για να γίνει κάτι αύριο. Αν υπάρχει κάτι οριστικό που να επισημοποιείται, ας πούμε, κάτι τέτοιο, για να βγει προς τα έξω και δική του έτσι. Ναι, να αναλύσει αυτό και στον κόσμο. Δημόσια... Δεν την έχουμε ακούσει τη φωνή του ακόμα. Ναι. Δεν έχουμε δει κάπου τις απόψεις του για το πλάνο του και όλα αυτά. Έτσι έχουν συζητηθεί σε κλειστό κύκλο. Για μένα αυτό είναι κακό. Το ότι μέχρι τώρα δεν τον ακούσαμε. Το ότι μέχρι τώρα πολλά, δεν μίλησε συνήθως, κάπου, ξέρω εγώ, σε μια ιστοσελίδα, μια εφημερίδα, το οτιδήποτε. Δεν είναι κακό. Ναι. Το κακό και το ερωτηματικό είναι που έχει να κάνει με τις προθέσεις του και το background του. Γιατί με το background πρόκειται αλήθεια είναι για ότι... έναν άγνωστο. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτό που έχω πει κάποιες φορές, ότι αν στο Google αυτή τη στιγμή πατήσουμε το όνομά μας, το δικό μας, το όνομα καθένας, θα βρούμε πέντε πράγματα. Ναι. Για να μην υπάρχει το όνομά σου στο Google, έχεις κάνει μια διαδικασία η οποία δεν γίνεται από όλους. Ναι.
Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι. Δεν το λέω για κακό αυτό. Έτσι, μην παρεξηγηθώ. Απλά το αναφέρω σαν ένα γεγονός το οποίο ισχύει. Τώρα, υπάρχει αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Καραμάνο. Υπάρχει το κομμάτι του προπονητή που δεν θα συνεχίσει ο Ηλίας Παπαθεοδόρου. Ο οποίος μάλλον πάει προς την ΑΕΚ. Ναι, κοίταξε. Ο Ηλίας Παπαθεοδόρου είχε θέσει κάποια στάνταρ τα οποία ήταν συγκεκριμένα. Δηλαδή, θα περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή να μιλήσει με την πλευρά του Γιώργου Καραμάνου, εφόσον αναλάμβανε, όπως και έγινε σήμερα. Και έπειτα θα έπαιρνε την απόφασή του. Επαφή με την ΑΕΚ δεν έγινε σήμερα. Από τον Ηλίας Παπαθεοδόρου. Έχει γίνει το προηγούμενο καιρό. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, μέσω Σαββατοκύριακο υπήρχε και συμφωνία με την ΑΕΚ, αλλά από την πλευρά του κυρίου Παπαθεοδόρου, από εσύ μου συμφώνησε με την ΑΕΚ, είπε ότι θα μιλήσω πρώτα με τον ΠΑΟΚ, να δω τι γίνεται εκεί, ναι. Και μετά θα πάρω, μετά θα υπογράψω, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, στην κουβέντα που έγινε σήμερα, τα στάνταρ τα οποία έφερε ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήταν ένα μπάτζετ όπως πέρσι. Και η δική του κάλυψη στο κομμάτι του νέου συμβολέου και των οφειλών που υπάρχουν. Ναι. Για μένα το μπάτζετ το οποίο είχε ο ΠΑΟΚ πέρσι ήταν minimum για να διεκδικήσει normal πράγματα. Δηλαδή να έχει μια καλή παρουσία στην Ευρώπη και ό,τι του βγει εκεί και να, είναι να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο κάτω από τους δύο. Το περσινό μπάτζετ, ξαναλέω, ήταν minimum για αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει ο Προμηθέας, ο οποίος έχει υπερδιπλάσιο μπάτζετ, η ΑΕΚ, η οποία έχει υπερδιπλάσιο μπάτζετ. Το Περιστέρι που είχε περίπου το ίδιο μπάτζετ, μπορεί και παραπάνω, ή μάλλον όχι, παραπάνω μπάτζετ, είχε θα ανεβάσει κι άλλο τώρα που θα παίξει Champions League του χρόνου. Προφανώς στην κουβέντα που έγινε σήμερα αυτό δεν συμφωνήθηκε, και δεν συμφωνήθηκε γιατί εγώ μπορώ να καταλάβω την πλευρά του κ. Καραμάνου όταν αναλαμβάνει ένα μαγαζί το οποίο πρέπει πρώτα να, πρέπει να πληρώνει δύο ομάδες του χρόνου, δυόμιση ουσιαστικά. Mm. Δηλαδή την ομάδα την οποία έχει, την ομάδα την οποία είναι πέρσι, ωραία, και όλες τις οφειλές που υπάρχουν. Και ουσιαστικά στην όλη κουβέντα που έχει γίνει και από το. Και στις άλλες συναντήσεις και με τον Πρέλεβιτς και με τον Κατσαρίδη την προηγούμενη φορά, η πλευρά του κυρίου Καραμάνου ουσιαστικά τόνισε ότι την πρώτη χρονιά θα πάμε συντηρητικά στη λογική ότι καλύπτουμε το κομμάτι το προηγούμενο. Καθαρίζουμε, εξηγέρουμε ακριβώς, και προχωράμε σιγά σιγά προς την επόμενη. Έχει γίνει μια κουβέντα για τρία χρόνια. Λογικό πλάνο είναι αυτό πάντως. Το οποίο φαίνεται normal. Έτσι. Yeah. Απλά για μένα θα ήταν ένα πολύ καλό μήνυμα προς όλους την ημέρα που αναλαμβάνει η πλευρά του κυρίου Καραμάνου. Να υπάρχει μια συμφωνία με τον προπονητή, ο οποίος παρότι ξεκίνησε όπως ξεκίνησε, όπως το θυμόμαστε, στο τέλος ουσιαστικά έχει σχεδόν καθολική αποδοχή. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και ένας άνθρωπος, παιδί μου, τον οποίο τον ζήσαμε στον ΠΑΟΚ αυτά τα δύο χρόνια. Καταλάβαμε όλοι ότι είναι καλός προπονητής. Έδωσε πράγματα. Και ότι αν είχε και λίγο μια οικονομική σταθερότητα, θα μπορούσε να δώσει ακόμα περισσότερα. Κράτησε και παίκτες. Με ναι, τον ναι, 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 τρόπο αυτό, που αυτό λέω. Αυτό λέω. Ναι, ναι, εντάξει, ακούγεται το όνομα του Βασίλη Φραγκιά ως πρώτη επιλογή. Δεν είναι. Είναι όντως πρώτη επιλογή σήμερα που μιλάμε. Και είναι και λίγο δείγμα του πώς σκέφτεται ο Καραμάνος την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, προφανώς ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν δεν θα κινηθεί για να πάρει παίχτες με 150 και 200 χιλιάρικα. Έτσι. Ναι. Όσο μιλάμε όταν θα μιλάμε για Αμερικάνους. Θα πάει σε λίγο πιο μαζεμένο μπάτζετ. Να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και αυτό τώρα πλέον ενδιαφέρον. Πρέπει να πάμε ένα-ένα τα βήματα. Το ένα βήμα είναι το αν αναλαμβάνει. Πολύ ωραία, αναλαμβάνει. Το πρώτο βήμα είναι ο προπονητής. Δεν συνεχίζει τον Παπαθεοδόρου, ποιος θα αναλάβει ο προπονητής. Και από εκεί πέρα να δούμε σε τι μπάτζετ θα κινηθεί. Αν ο ΠΑΟΚ παίξει όντως στην Ευρώπη του χρόνου, γιατί εξέφρασε διάθεση. Ναι, έτσι. Θα την διατηρήσει όμως με τον κύριο Καραμάνο. Θα το δούμε. Πιθανολογώ ότι επειδή ενημερώθηκε και ο ίδιος πριν εκφραστεί αυτή η διάθεση και επίσημα στο Champions League, έχει αυτή τη διάθεση. Να δούμε πώς θα είναι το μπάτζετ και σε τι κινήσεις θα πάει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Έτσι. Ναι. Για μένα το πιο σημαντικό από τη στιγμή που μιλάμε για τώρα είναι η πλευρά του κυρίου Καραμάνου να τρέξει όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την εταιρεία, δηλαδή οφειλές που έχουν να κάνουν με ΙΚΑ, με εφορία. Να τελειώσει τη σεζόν καθαρός ο ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Επαφές με ατζέντιδες και παίκτες που έχουν χρωστούμενα, τα οποία χρωστούμενα να γίνει μια. Ένα δεκανονισμό και να πληρωθούν, να τηρηθεί δεκανονισμό, ώστε και στην αγορά και την πιάτσα του μπάσκετ που είναι πολύ δύσκολη γενικότερα να έχει ένα καλό πρόσωπο. Έτσι και από εκεί και πέρα είναι τα επόμενα βήματα. Για μένα πρέπει να το πάμε βήμα-βήμα και να δούμε πώς θα πάει από εδώ και πέρα. Το να πάμε πολύ μακριά, εγώ δεν το θέλω και να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το κάνω. Σαν πρώτο βήμα. Θα μου πει, δεν ξέρουμε θετικό ακόμη. Ή αρνητικό, Όχι, όχι αν είναι θετικό ή αρνητικό το δείγμα. Προφανώς πρέπει να βρει έναν τρόπο ο κ. Καραμάνος να κάνει και τον γκέλ στον κόσμο, να προσελκύσει τον κόσμο. Γιατί σε όλη αυτή την προσπάθεια, αν δεν έχει πάλι 300 εισιτήρια. Ναι.
Θα είναι δύσκολο και αυτό για τον ίδιο. Λοιπόν, σε πρώτη φάση, εγώ σου λέω, εγώ το πηγαίνω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Σε πρώτη φάση, αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι εξέφρασε μια διάθεση να μιλήσει προς τον κόσμο μέσω των δημοσιογράφων. Δεν ξέρω αν θα το κάνει αύριο. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι συνέντευξη τύπου ή αν θα είναι κάποια δήλωση τέλος πάντων και κάποια άλλη κουβέντα για να αναλύσει το πλάνο του και προς τα έξω πια. Γιατί το έχει αναλύσει στον Πάνε Πρελεύη, το έχει αναλύσει στον Ανάση Κατσαρή. Αλλά στην πλευρά του κόσμου, όπως το βλέπεις και εσύ, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Γιατί δεν ξέρω, η οποία είναι και νορμάλ, έτσι. Είναι και νορμάλ το να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Και όταν έχουν δει και παραδίπλα στον Άρη τελευταία χρόνια. Με Λάσκαρη, με Γουλιέλμου που ακόμη η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Ας μείνουμε στο Λάσκαρη που ήταν όντως μια περίπτωση που φαινόταν πολύ καλή στο ξεκίνημα και αποδείχθηκε καταστροφική στην πορεία. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε αν αύριο θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί νομίζω ότι και αύριο θα είναι εδώ ο κύριος Καραμάνος. Αύριο θα φύγει το απόγευμα νομίζω. Και να πάρουμε από εκεί μια πρώτη γεύση του τι θέλει να κάνει. Έτσι. Ναι. Του τι θέλει να κάνει. Τώρα το κομμάτι το επιχειρηματικό. Εγώ σου λέω, πληροφορίες μου φτάνουν διάφορα στα αυτιά μου. Υπάρχει πληροφορία ότι οικονομικά είναι πολύ δυνατός. Το ότι είναι οικονομικά πολύ δυνατός σημαίνει ότι. Και για μένα δεν πρέπει να σημαίνει ότι μπορεί να έρθει κάποιος και όλη την ώρα να βάζει χρήματα από την τσέπη του, χρήματα από την τσέπη του, χρήματα από την τσέπη του. Πρέπει να είναι λειτουργική πρώτα απ' όλα. Θα πρέπει να φτάσει ένα σημείο τέτοιο που ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη δυνατότητα να το κάνει. Να είναι μια ΚΑΕ και μια εταιρεία τέλος πάντων η οποία θα λειτουργεί σε πρότυπο γερμανικών ομάδων. Για μένα αυτό πρέπει να. Αυτό έχουν οι περισσότερες ομάδες ως πρότυπο στην Ελλάδα. Δεν μπορούν να το κάνουν γιατί είναι άλλο το προϊόν, άλλος ο κόσμος που απευθύνονται, αλλά εκεί είναι ο στόχος. Ναι. Για μένα το να έρθει κάποιος και να βάζει κάθε χρόνο από το τσέπη του 5 ευρώ, λέω ένα ποσό, δεν λέει τίποτα. Δεν βγάζει πουθενά. Ακριβώς. Ναι. Το ότι σε αυτή τη φάση πρέπει να βγάλει όμως πάλι 5 ευρώ, όπως το λέω με συσσαγωγικά, είναι δεδομένο για να τρέξει το μαγαζί. Ναι, δεν έτσι, και να μπει σε μια. Δηλαδή, αν πηγαίνει το καράβι στη ξέρα, λίγο να ξαναέρθει και να μπει. Προς το δρόμο και να γυρίσει πίσω στο λιμάνι. Αυτό ανέφερα πριν και την προοπτική που θα δώσει τον κόσμο, το όραμα που θα δώσει τον κόσμο με κάποιο τρόπο, ώστε να έχει μαζί του και τη στήριξη και για τον ίδιο οικονομικά και συνολικά να αποδίδει κάπου αυτή η προσπάθεια. Ναι, ναι. Σε αυτό το πλαίσιο που λες εσύ, είναι αυτό που έλεγα πριν για τον προπονητή. Ότι αν μπορούσε να βρεθεί φόρμουλα επικοινωνία και να ξεκινήσει με το ότι μένει ο Παπαθεοδόρου, το κλίμα προς τα έξω θα ήταν θετικό. Έτσι, ή τέλος πάντων. Θα λέγονται κατά και τον προπονητή. Γιατί ο προπονητής στη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί αυτά αλλάζουν κατά καιρούς, το έχουμε ζήσει, έχει πολύ καλή έξοδο μαρτυρία. Ναι, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει. Σε μια κουβέντα, ξέρεις, πολλές φορές είναι και πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν προς τα έξω. Και έχει να κάνει και με τη θέληση των δύο πλευρών. Εγώ δεν λέω ότι η πλευρά του κ. Καραμάνου δεν ήθελε ή η πλευρά του Παπαθεοδόρου δεν ήθελε. Έτσι, αλλά για να υπάρξει συμφωνία πρέπει να. Υπάρξει συμφωνία σε όλα. Κοινό στόχο. Και το οικονομικό κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό σε οποιαδήποτε δουλειά μιλάμε, παιδιά. Έτσι. Βέβαια. Σε οποιαδήποτε δουλειά και να πας, το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν συζητάς είναι τι λεφτά θα πάρω. Και όταν και ο Παπαθεοδόρου πέρσι είχε τραβήξει αυτό που είχε τραβήξει, δεν μπορούσε να πας μια χρονιά πάλι στην αβεβαιότητα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, για τη διοίκηση, προφανώς έχει συνεργάτες του ο κ. Καραμάνος, αλλά το κομμάτι Ζουρνατζίδης για παράδειγμα. Βασικό στελεχό στα χρόνια. Δεν το ξέρω. Είναι και αυτό στα επόμενα βήματα. Στα επόμενα βήματα. Και αυτό θα είναι μείον πάντως. Πιθανολογώ. Αν το ξεκίνημα πιθανολογώ αφήσει εκτός κάποιους ανθρώπους. Ναι, κρατώντας αυτά τα οποία είπε και ο κ. Καθαρίς την προηγούμενη εβδομάδα, ότι. Προφανώς και σε μια διοίκηση πρωτοδικείου, υπό τη διαχείριση του κ. Καραμάνου, θα έχει αυτός τους ανθρώπους του. Και για μένα, αν θες και όλα την άποψή μου, αυτό πρέπει να γίνει. Ναι. Πρέπει να έχει τους ανθρώπους του. Δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος εδώ, ή τέλος πάντων θα τρέχει αυτός. Το όλο πράγμα, αλλά σίγουρα να έχει τους ανθρώπους του για να λειτουργήσει επαγγελματικά το όλο σκηνικό. Ναι, έτσι, ναι, γιατί ναι. Να μην είναι στην τύχη. Πολλοί έχουν στην Ελλάδα στην ΠΑΕ. Η ΚΑΕ λειτουργεί εντελώς διαφορετικά και το έχει πει και ο Πρέλεβιτς ο ίδιος. Δεν λειτουργεί επαγγελματικά. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα μαγαζί όπως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο έχει να το τρέχουν 10 άτομα, κατάλαβες, δηλαδή στα γραφεία, δεν είναι επαγγελματικό. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα έχει φυσικά τους δικούς του ανθρώπους και θα υπάρχει και. Κάποιος ή κάποιοι, αυτό ανάλογα από τη συμφωνία τέλος πάντων και την επαφή των δύο πλευρών, μέσα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ο ίδιος ο Κατσαρίς θα ήθελε νομίζω πάρα πολύ να είναι ο Πρέλεβιτς μέσα αυτούς. Δεν ξέρω αν το θέλει ο Πρέλεβιτς. Αυτό είναι. Δεν ξέρω αν το θέλει. Ή μάλλον όχι. Είμαι σίγουρος ότι δεν το θέλει. Ναι, με βάση όσα έχουμε ακούσει αλλά τελευταία. Είναι λίγο μεταβατικό το στάδιο και στο. Ο Πρέλεβιτς πρόσφατα στη τελευταία συνέντευξη που έδωσε στο Βασίλη Σκουντή το είχε πει ότι μεταβατικά εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε αν χρειαστεί. Αν πιστεύει το για το όραμα του κ. Καραμάνου, ίσως να θέλει. Το μεταβατικό στάδιο είναι αυτό που μιλάμε τώρα. Ναι, η χρονιά που έρχεται ουσιαστικά. Για να δούμε αν θα πάει στο επόμενο που είναι η κανονική διοίκηση τέλος πάντων και η ιδιοκτησία. Σου λέω, είναι νωρίς να τα πούμε όλα αυτά.
Σίγουρα. Ναι. Κρατάμε το ότι αναλαμβάνει, ότι δεν συνεχίζει τον Παθεοδόρου, ότι ο κότς Φραγκιάς είναι πρώτος αυτή τη στιγμή που μιλάμε υποψήφιος. Ένας προπονητής που έχει το ενδιαφέρον του. Στη λογική που φαίνεται να θέλει να πάει ο ΠΑΟΚ αυτή τη σεζόν, φαίνεται σαν ένας άνθρωπος που μπορεί να το ακολουθήσει αυτό το πλάνο. Δηλαδή, των επιλογών, ας πούμε, στους Αμερικανούς που φαίνονται ρίσκο, αλλά μπορεί να σου βγουν πολύ καλές. Ναι. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι, παιδιά, ό,τι budget κάνει ο ΠΑΟΚ του χρόνου, να το πληρώνει. Ωραία, και να μπει σε μια κανονικότητα. Έτσι, και που δεν είναι εδώ και καιρό. Ουσιαστικά από σήμερα, οριστικά πλέον, κλείνει το κεφάλαιο ο Σαββίδης. Έστω και για ένα χρόνο. Ούτε αυτό μπορώ να σου το πω με σιγουριά. Ούτε αυτό μπορώ να σου πω. Δηλαδή μπορεί να έχει το μάνατζερ. Να σου πω λίγο κάτι. Κοίταξε να δεις τώρα. Αναλαμβάνει ο Γιώργος Καραμάνος, έτσι. Και με τους ανθρώπους του και όλα αυτά. Ξεκινάει τέλος πάντων, τρέχει την ομάδα, φτιάχνει μια ομάδα τέλος πάντων, ένα ρόστερ, ό,τι και αν είναι αυτό, και κάνει τη χρονιά. Δεν θα πρέπει σε κάποια φάση να γίνει μια επαφή με το Σαββίδη, καθαρά για το τυπικό κομμάτι του δανείου που έχει δώσει ο Σαββίδη στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Το οποίο έχει αποτυπωθεί σε χρήματα. Το έχει δει, το ξέρει. Και με αυτό επίσης να υπάρχει σαν οφειλή. Έτσι, γιατί πρέπει να δοθούν πίσω τα χρήματα. Σαν οφειλή, μπράβο, ναι. Μπορεί να μην ζητηθούν ποτέ. Ή μπορεί να γίνει ένα διαγωνισμό και τέλος πάντων να. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι ένα τυπικό κομμάτι που πρέπει να συζητηθεί με αυτόν που το οποίο θα έχει δώσει. Ναι, πρέπει να γίνει μια επαφή και ίσως προκύψει και κάτι καλό από αυτήν την επαφή. Ναι. Μια επίσης, συνεργασία. Μπορείς, μιλώντας για τον Ιβάν Σαββίδη, μπορεί κάποιος να ξέρει ποια είναι η επόμενη κίνησή του σε οποιοδήποτε κομμάτι που ασχολείται. Μπορεί αύριο το πρωί, εγώ σου λέω, να πει ότι έχω βάλει 2,5 εκατομμύρια ευρώ και τα μετοχοποιώ. Και γίνεται αμέσως μεγαλομέτρος. Κατάλαβες που σου λέω. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Για τίποτα. Υπάρχει το πάντα, ειδικά με τον κύριο Σαββίδη. Απλά φαίνεται από την επαφή που έχει γίνει μέχρι τώρα με Πρέλεβιτς και Κατσαρή. Προφανώς όταν έγινε αυτή η κουβέντα, έγινε επαφή και με την πλευρά Σαββίδη που έδωσε το OK για να προχωρήσει το όλο θέμα. Έτσι, γιατί είναι και το τυπικό κομμάτι του δανείου και είναι ότι. Εντάξει, φίλε, ο ΠΑΟΚ όπως και να το κάνουμε. Ναι, αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα είναι πρόσωπο, σαν ομπρέλα από πάνω. Μπράβο, έτσι, ναι. Σε όλα τα κομμάτια. Δεν μπορούμε να με ζητήσουμε τη γνώμη του όταν έχει βοηθήσει όλα τα δύσκολα. Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε, εγώ νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα κάποια στιγμή θα γίνει και μια επαφή των δύο. Το να γίνει επαφή με τον Ιβάν Σαββίδη προκύψει... δεν είναι και τόσο εύκολο. Ναι. Αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Μακάρι να προκύψει κάτι καλό από αυτό, να ευνοήσει και να υπάρχει συνεργασία. Αυτό λέμε. Να πηγαίνουν έτσι όλα στο κομμάτι τη ΚΑΕ που να προκύψει και. Και μια πολύ καλή σχέση. Ναι, θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε κρατάμε αυτά, Νίκο, προς το παρόν. Mm-hmm. Και περιμένουμε. Αν τοποθετηθεί και ο κύριος Καραμάνος αύριο, ακόμη τόσο το καλύτερο για να έχουμε και περισσότερα στοιχεία και για τον ίδιο και για το πλάνο του και όπως θα τα αποκαλύψει και ο ίδιος. Mm-hmm. Προς το παρόν. Περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά και περιμένουμε να μας δώσει και περισσότερα από αύριο, αν υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Αναλυτικότατος μας κάλυψε όλες τις απορίες και εντάξει, υπάρχουν ακόμη πολλές τις οποίες. Είναι ο κύριος Καραμάνος αυτός που πρέπει να τις καλύψει εφόσον τοποθετηθεί και επίσημα συνέντευξη τύπου είτε μέσω κάποιας προσωπικής δήλωσης. Περιμένουμε πάντως να μάθουμε περισσότερα για τον ίδιο και για τις προθέσεις του στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από μια μισή ώρα περίπου και επίσημα αναλαμβάνει το management της ΚΑΕ για την επόμενη σεζόν με την προοπτική από το τέλος της σεζόν 2019-2020 να γίνει και ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας. Λοιπόν, σε αυτά τα δύο λεπτάκια που μας έμειναν, έτσι να περάσουμε μια γρήγορη αναφορά και για τα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Τα ακούσατε και νωρίτερα στο ΠΑΟΚ 24. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Στην Σερβία τα ΜΜΕ γράφουν ότι ο Χωσέ Κάνιας έχει αποδεχθεί πρόταση του Ερυθρού Αστέρα. Μένει να φανεί τις επόμενες ώρες κατά πόσο ισχύουν τα συγκεκριμένα σενάρια και κατά πόσο ο Ισπανός. Ο οποίος ακόμη δεν έχει ανανεώσει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, ούτε υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. Κατά πόσο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σερβία και την Ερυθρέα Αστέρα. Πάντως το υποστηρίζουν αυτά τα δημοσιεύματά τους οι Σέρβοι σήμερα. Θα ξεκαθαρίσει λογικά σύντομα και συγκεκριμένη υπόθεση. Από εκεί και πέρα, τα εισιτήρια διαρκείας μέσω ίντερνετ κυκλοφόρησαν από σήμερα. Ξεκίνησε η διάθεση από την ΠΑΟΚ και μάλιστα στην πρώτη ώρα κυκλοφορίας έφυγαν τα 100 πρώτα εισιτήρια, 100 πρώτες ανανεώσεις έγιναν μάλλον. Θυμίζουμε ότι μέχρι τις 19 Ιουλίου είναι η περίοδος των ανανεώσεων και οι 20.112 κάτοχοι των περσινών διαρκείας έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν τις θέσεις τους στο γήπεδο της Τούμπας. Και από σήμερα αυτό θα γίνεται. Θα υπάρχουν ίσως και διαδικτυακές σουρές που λέμε. Έτσι θα γίνει το χαμό στο site ΠΑΕ για τις ανανεώσεις. Λοιπόν, φτάνουμε στις 3, φτάνουμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Ο Λίμπερο παντού. Γιώργος Παναγιώτης ήταν στο μικρόφωνο και ο Χριστός Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου. Ακολουθεί το πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγορά. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4.
Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί στις 2 με την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League, όπου θα έχουμε αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων για τον Άρη και θα έχουμε περισσότερα να πούμε και για τους κυτρινόμαυρους, αλλά και για ό,τι άλλο υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.